Ήμουν σε 116 όρθιους και έναν εμπειρικό αμαξίδιο. Δυστυχώς στη ράμπα επάνω που υπάρχει τον εμπειρικό αμαξίδιο υπάρχουν 40 άτομα, με αποτέλεσμα ο ανάπηρος να μένει απ' έξω. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει γυναίκα έγκυος μέσα με το λεωφορείο. Δεν μπορεί σήμερα που έκανε, χθες που έκαναν τα εγγένεια κάτω στην Αριστοτέλους, να κατεβεί η μητέρα με τα δυο μικρά της παιδιά με το λεωφορείο. Δεν μπορεί να πάει με το καροτσάκι, με το παιδικό καροτσάκι, να κατεβεί στην Αριστοτέλους. Δεν μπορεί να πάει κάποιος στην αγορά να ψωνίσει, να πάρει ζαζαβατικά, γιατί τα πράγματα θα έχουν λιώμα. Δυστυχώς η κατάσταση αυτή δεν πάει άλλο. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω, επειδή η διοίκηση του ΆΣΥ είναι υποχρεωμένη να μεριμνά για την ασφάλεια και για την υγιεινή των επιβατών, δυστυχώς ούτε ασφάλεια υπάρχει, ούτε υγιεινή. Τώρα που ο καιρός χαλάει και θα κλείσουν τα παράθυρα, θα είναι μια υγιεινή, μια υγειονομική βόμβα μέσα στο λεωφορείο, γιατί ο ένας είναι κολλητά πάνω στα χνότα του αλουνού. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Για όσους παίρνουν το λεωφορείο.